μπορούσε να γίνουμε συνοδοιπόροι στις ανησυχίες και βαθύτερες ευαισθησίες του, οι οποίες αποτυπώνονται μέσω της τέχνης του. Θα ήταν όμως παράληψη να μην γίνει αναφορά στη συμβολική επιλογή της ημέρας παρουσίασης. Η 19η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού. Εγώ είμαι η Άγουσα, εις το αιώνιον άλογος. Εγώ είμαι η Άγουσα εις τα κολλασμένα γέννη. Τον υψηλών μου κτίστην οδήγησε η δικαιοσύνη. Είμαι έργον της θείας παντοδυναμίας, της υπερτάτης σοφίας και του πρωτογόνου έρωτος. Πρωτύτερα από μέ δεν υπήρχαν άλλα πλάσματα παρά τα αιώνια, κι εγώ ζω εις τους αιώνας. Εφθάσαμε εις το μέρος όπου σου είπα, πως τα δίστας δυστυχισμένας ψυχάς, εοποία έχουν χάσει την γνώση της ευδαιμονίας. Με έπιασε κατόπιν από το χέρι, με πρόσωπον γελαστών, το οποίο μου επανέφερε το θάρρος μου και με εισήγαγε εις τα μυστήρια της αβύσσου. Τύχη των αφλίων ψυχών εκείνων που έζησαν ζωήν δίχως έπαινον και δίχως ατιμίαν. Είναι ανακατωμένη με εκείνην την αχρίαν χωρίαν των αγγέλων. Εκοίταξα και είδα τη σκιάν εκείνου, ο οποίος από δειλίαν ειρνήθη το μεγάλον αξίωμα. Έμαθα παρευθύς και βεβαιώθηκα ότι είχα ενώπιόν μου την τάξη των αθλίων εκείνων, οι οποίοι απαρέσκουν και εις τον Θεόν και εις τους εχθρούς του.